αποφασίσαμε, όπως υπόθηκε και εισηγητικά, ως Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων, μαζί με το νεοσύστατο Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων και τις Επιτροπές Αγώνα Μηχανικών, να πάρουμε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της σημερινής συνέντευξης τύπου, προκειμένου να ενημερώσουμε για την κατάσταση που έχει φτάσει πραγματικά στο απροχώρητο όσον αφορά την προστασία της υγείας και του εισοδήματός μας, αλλά και να κάνουμε ευρύτερα γνωστές τις θέσεις και τα επόμενα αγωνιστικά βήματα των φορέων μας. Πριν από μία εβδομάδα έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό δικαστικός υπάλληλος στο πρωτοδικείο του Πειραιά. Το τραγικό γεγονός του θανάτου του επιβεβαίωσε κατά τη γνώμη μας, με τον πιο θλιβερό τρόπο του σοβαρού κινδύνους από την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας στις δικαστικές υπηρεσίες. Ήταν το χρονικό, θα μπορούσαμε να πούμε, ενός προαναγγελθέντος θανάτου και για την ακρίβεια ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Γιατί αποτελεί το αποτέλεσμα μιας εγκληματικής πολιτικής που συντελείται σε βάρος των εργαζόμενων και του λαού, η οποία εκδηλώνεται και στο χώρο μας. Μια πολιτική που έχει αφήσει εντελώς αθωράκιστο το σύστημα υγείας, κάνει λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πρωτόκολλα στους χώρους δουλειάς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυσιάζει την προστασία της υγείας μας στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, αρνείται ακόμη και τώρα σε αυτή την κρίσιμη φάση της πανδημίας που διανύουμε την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, για να μην θυγούν τα κέρδη των μεγαλοκλινικαρχών. Μια πολιτική που μεταθέτει προκλητικά την κρατική ευθύνη στην ατομική ευθύνη, κουνώντας με θράσος όχι μόνο το δάχτυλο, αλλά και τα αστυνομικά κλόπς, του εξευτήρες χημικών και νερού εναντίον των εργαζομένων και των νέων ανθρώπων, επιχειρώντας να τους ενοχοποιήσει και να τους τρομοκρατήσει. Αλήθεια, ποια μέτρα έλαβαν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από το πρώτο κύμα της πανδημίας την περασμένη άνοιξη μέχρι σήμερα για την προστασία της υγείας μας. Τι έκαναν για να αξιοποιήσουν αυτό το χρόνο. Η απάντηση είναι τίποτε απολύτως. Αρνούνται προκλητικά να ικανοποιήσουν ακόμη και τα αυτονόητα και στοιχειώδη αιτήματα για τακτικές απολυμάσεις, δωρεάν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ τους εργαζόμενους, χορήγηση των αναγκαίων μέτρων προστασίας σε επαρκείς ποσότητες, προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας στα δικαστήρια. Αντί για αυτό, εξάντλησαν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν ιδιωτελή επιχειρηματικά συμφέροντα στις περίφημες πύλες απολύμασης όπως θα θυμάστε, δηλαδή ψεκασμού με χλωρίνη και περιόδες ακτίνες, αλλά και φωτογράφησης των εισερχομένων στα δικαστήρια, πύλες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και εντελώς αναποτελεσματικές για την προστασία από τον κορονοϊό και οι οποίες δεν εγκαταστάθηκαν τελικά μετά από τις έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν, στις οποίες πρωτοστάτησαν οι δικές μας δυνάμεις και δικαιώθηκαν βέβαια από τις εξελίξεις. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιδίδεται και πάλι σε ψεύτικες υποσχέσεις για την αναγκαία οικονομική στήριξή μας με δεδομένη την κατακόρυφη πτώση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και την εκμυδένιση ουσιαστικά του εισοδήματο για τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με τα χρέη και τις uh, ρυθμίσεις, τους uh, λογαριασμούς και τα έξοδα να τρέχουν, τις δαπάνες της διαβίωσής μας να παραμένουν φυσικά ανελαστικές. Αυτή τη φορά, και ενώ οι συνθήκες έχουν γίνει ακόμη πιο δύσκολες, δεν μας περιέλαβε ούτε καν στην αναστολή των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων μας, όπως είχε κάνει την περασμένη Άνοιξη, η οποία φυσικά δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα, απλώς γλιτώνει έστω προσωρινά από την πλήρη ασφυξία. Κυριολεκτικά μας εμπέζει η κυβέρνηση, όπως την προηγούμενη φορά με τα περίφημα vouchers, αναφέρθηκαν και πριν, είτε με τις επιστρεπτές προκαταβολές που αποτελούν ουσιαστικά κρατικό δανεισμό, οι δύσκολες προϋποθέσεις των οποίων αποκλείουν από τα ψυχία τους το μεγαλύτερο μέρος των αυτοαποσχολούμενων δικηγόρων, ενώ αντίθετα ωφελούνται από αυτές οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείε με ιδιαίτερα παχυλά ποσά δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Είτε ακόμη περισσότερο με το επίδομα από των 400 ευρώ, που γίνεται και αυτό όνειρο θερινής νυχτός για τους περισσότερους αυτοαπασχολούμενους, με τα αυστηρά κριτήρια που καθόρισε η κυβέρνηση και το οποίο μάλιστα προέρχεται αποκλειστικά από το αποθεματικό των δικών μας εισφορών προς τον ΟΕΔ, δηλαδή τα δικά μας χρήματα για ένα επίδομα ανεργίας που δεν λάβαμε ποτέ. Συνένοχη όμως τον εμπεγμό μας είναι η ηγεσία της Ολομέλειας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και του Δουσουά... η οποία είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Παζαρεύει τι ανάγκε και τα δικαιώματα τη πλειοψηφία των δικηγόρων αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αναπαράγει επίμονα το αποπροσανατολιστικό δίλημα ανοιχτά ή κλειστά δικαστήρια και διεκδικεί με πάθος την επαναλειτουργία τους χωρίς να βγάζει άχνα για τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε, αυτό, σε αυτά αλλά και των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών συναδέλφων οι οποίοι βέβαια είναι αυτοί που διεκμεραιώνουν με τη φυσική τους παρουσία τις υποθέσεις των εργοδοτών τους με το σαθρό επιχείρημα ότι δεν αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Άραγε ο νεκρός δικαστικός υπάλληλος, τα δεκάδες και εκατοντάδες διαπιστωμένα κρούσματα δεν αποτελούν διάψευση αυτού του ισχυρισμού. <Κι> Με αυτόν τον τρόπο η, η ηγεσία της Ολομέλειας και του, του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας προσφέρει διπλή υπηρεσία στην κυβέρνηση. Από τη μια μεριά τη βγάζει λάδι για τις εγκληματικές ευθύνες της όσον αφορά τον τομέα αυτό. Α μην ξεχνάμε την άρνηση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΣΟΑ να υιοθετήσει το αίτημα στα πλαίσια, στο πλαίσιο πάλι που είχαμε προτείνει για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγεία. Και από την άλλη μεριά την απαλλάσσει ουσιαστικά από την υποχρέωση να βάλει το χέρι στην τσέπη και να χορηγήσει κάποια κρατική ενίσχυση στη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων που πλήττονται. Από την, αυτή, από την, ευθύνη αυτή δεν ξεπλένεται όσα ψηφίσματα και με όσε την πανοκρουσία να καταθέσει προς τον Πρωθυπουργό της χώρας για τη στήριξη των δικηγόρων, όσε αιτήσει ακύρωσης στα δικαστήρια για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων να ασκήσει. Είναι απλώς κινήσει εντυπωσιασμού για να ρίξει στάχτη στα μάτια της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών συναδέλφων, αφού όχι μόνο δεν καλύπτουν ως περιεχόμενο ετοιμάτων τις ζωτικές ανάγκες για την προστασία της υγείας του εισοδήματός τους, αλλά τους παγιδεύουν σε αδιέξοδες συντεχνιακές αυταπάτες περί συλλειτουργών της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας και θεσμικού διαλόγου με την κυβέρνηση, οι οποίες έχουν χρεοκοπήσει από την ίδια την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση, όπως ανέφερα και αρχικά, επιδίδεται καθημερινά όλο και περισσότερο σε ένα όργιο καταστολή και αυταρχισμού, σε μια ανεπίδειξη κρατική πυγμή σε βάρο των εργαζόμενων και των νέων ανθρώπων, σε καθέναν που διεκδικεί τα δικαιώματά του. Προσπαθεί να μετακυλήσει σε αυτού τι τεράστιε δικέ τη ευθύνε για την εξάπλωση τη πανδημία και παράλληλα να επιβάλλει συγκή νεκροταφείου. Είναι ωστόσο βαθιά γελασμένη αν νομίζει ότι μπορεί να το καταφέρει. Είναι καταδικασμένη να αποτύχει, όπως και η προκάτοχή τη. Οι εργαζόμενοι και ο λαός μας, μαζί και οι προοδευτικοί δικηγόροι και οι νομικοί... μπορούν να βάλουν και θα βάλουν τη δική τους φραγίδα στις εξελίξεις... αντιτάσσοντας τη δική τους στεναρή δύναμη, τους δικούς τους οργανωμένους αγώνες... όχι βέβαια από αδιέξοδες και από, προσανατολι... από προσανατολιστικές θέσεις... υπεράσπισης ενός ψευδεπίγραφου δήθεν κράτους δικαίου... γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ούτε μπορεί να υπάρξει για το λαό στις συνθήκες της δικτατορίας του κεφαλαίου. Αποδεικνύεται άλλωστε όλο και περισσότερο από τις εξελίξεις ότι αυτό το ιδεολόγημα δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά αέρα κοπανιστό για το δίκαιο του λαού. Αλλά αποθέσεις υπεράσπισης των δικών τους αναγκών, δικαιωμάτων και ελευθεριών ακόμη και κάποιων κατοχυρωμένων, έστω και προσωρινά, με συλλογικού και αιματηρού αγώνε, τα οποία σήμερα τσακίζονται κυριολεκτικά για τα συμφέροντα μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων από το αστικό κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κυβερνήσει του, που χτίζουν συνεχώ ένα αντιδραστικό νομοθετικό οικοδόμημα, συνεχίζοντα η μία εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη. Και βέβαια δίνοντας τον αγώνα αποθέσεις προοπτικής για μια άλλη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση, όπου πραγματικά ο λαός θα είναι κυρίαρχος και νόμος θα είναι το δικό του δίκιο. Καταλήγοντας, είναι καιρός, νομίζουμε, οι αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί δικηγόροι, μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες, με τα χαμηλότερα εισοδήματα, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, να θέσουν στο προσκήνιο τις δικές τους ανάγκες, να υψώσουν πιο ψηλά το δικό τους ανάστημα, να κάνουν να ακουστεί πιο δυνατά η δική τους φωνή, συσπυρωμένοι στους φορείς που πραγματικά υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, τις επιτροπές αγώνα και τα σωματεία τους. Αυτό φιλοδοξούμε να γίνει, συνεχίζοντας και κλιμακώνοντας την προηγούμενη δράση μας, στους επόμενους αγωνιστικούς σταθμούς που προγραμματίζουμε, με την παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εργασίας στις την επόμενη εβδομάδα στις 18 του μήνα και την Πανελλαδική ημέρα δράσης βέβαια στις 30 του μήνα.